Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα να καλημερίσουμε έναν νεαρό ρεμπέτη, πλακατζή. Ωραίο τύπο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου ή Κουτσαβάκης. Τον βλέπουμε ήδη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω τώρα αν ακούγομαι τώρα αυτό, αν συνδέεται καλά. Είμαι καλά, με ακούτε? Σε ακούμε τέλεια και σου έχουμε και αφιέρωση, Κωνσταντίνε, να σε ακούσουμε ακόμα καλύτερα. Πάμε να δούμε λίγο τραγούδια δικά σου και το τελευταίο και τα προηγούμενα που έχεις κάνει, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ελάτε. Μάλιστα. Το ρε ματζόρε τη ζωή πλέρωνο με αγάπη. Γεια σου αγάθανα με τον μπουζίκι μου. Οπα. Γεια σου Κουτσαβάκι, τερλίσο μάγκα. Μα κάποτε έρχεται η στιγμή που δεν μπορείς ούτε κι εσύ να υποκρίνεσαι σε όλους διαρκώς. Μπορεί να μην το είχες δει, μα ήμουνα καλό παιδί και ας μην ήμουνα σε τίποτα σωστό. Τι ωραία παρέα βρέσαι, Κωνσταντίνε. Ε. Και εσύ αποχαιρέτησες κιόλας τον Αγάθωνα, έτσι, μουσικά, φίλοι, παρέα, τραγουδούσατε μαζί. Ναι, εντάξει, ο Αγάθωνας ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός στη ζωή μου, ας πούμε. Ήταν το πιο σημαντικός άνθρωπος. Δηλαδή, χάρη σε αυτόν οφείλω πάρα πολλά. Και για τη μουσική και για τον τρόπο που ζω, ας πούμε. Γιατί πώς συναντηθήκατε, Κωνσταντίνε? Πριν γύρω στα 16 ονών ήμουν να τα συναντηθήκαμε. Και απευθείας την πρώτη μέρα γίναμε, δηλαδή υπήρξε η επαφή κατευθείαν μπαμ μπαμ. Και μετά, μέρα με τη μέρα, είχαμε κοινά στοιχεία και γίναμε καλοί φίλοι. Δηλαδή ήταν φίλος μου, αδερφός μου, πατέρας μου, δάσκαλός μου. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι ξεκίνησες μια μεγάλη φιλία με τον συγχωρεμένο τον Αγάθωνα. Αυτό σε έβαλε ουσιαστικά στο ρεμπέτικο. Ήταν η δική σου, ο πατέρας σου, πώς το αγάπησες? Εγώ παιδιόθεν αγαπούσα το ρεμπέτικο από, ας πούμε, από πολύ μικρός. Αυτό έπαιζα μπουζούκι καταρχήν, άρα στα 11 μπήκα στο ρεμπέτικο και άρχισα να το ανακάλυπτω σιγά σιγά. Πιτσιρικάκι, πιτσιρίκος. Οφείλω να σας πω ότι πολύ έξυπνη κίνηση να βάλετε διαφημίσεις την ώρα που βγαίνω εγώ, άρα ευελπιστώ να έχω το χρόνο που με αναλογεί. Εισπράξαμε, Κωνσταντίνε, πούμε, και γυρίσαμε. Πόσο χρόνο θες? Όσο μου αναλογεί για να κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις. Όσο σου αναλογεί θα το πάρει. Μείνε ήσυχο. Εσείς όσο νιώθετε να μου δώσετε το χρόνο. Νιώθουμε και εμείς, νιώθεις και εσύ. Πάμε να μιλήσουμε. Κωνσταντίνε. Σε βλέπουμε λοιπόν εδώ σε ωραία παρέα με τα ρεμπέτικα, ένα νέο παλικάρι με αυτή την παραδοσιακή μουσική. Ευρέως γνωστός έγινες, ο περισσότερος κόσμος πιθανώς να σε έχει δει και να το ξέρει, από ένα πρόστιμο. Και από ένα πρόστιμο έφτασες να κάνεις και τραγούδι, το La Maggiore, το βάλαμε και εμείς το απόσπασμα που κάναμε πριν, το οποίο έχει γίνει... Ρε Ματζόρε. Το La είναι γυναικείος τόνος, είναι γυναικείος τόνος το La, τώρα είναι για άντρες. Ρε Ματζόρε, διορθώνω, Κωνσταντίνε. Έχεις καταλάβει, είμαι άσχετη, το κατάλαβες. Όλα καλά, όλα καλά. Έχει γίνει λοιπόν viral όλο αυτό και εσύ αυτή τη στιγμή ξεκινάς με άλλα φτερά, πιο διάσημος. Πώς αισθάνεσαι για όλα αυτά? Δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο κορμί έχω, τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες αντιλήψεις, δεν αλλάζει κάτι. Απλά με έμαθε λίγος περισσότερος κόσμος. Τι όνειρα όμως τώρα, δεν παίρνεις όθηση να υλοποιήσεις καλύτερα τα όνειρά σου από αυτό? Η δικιά μου δουλειά, ας πούμε, στο ρεμπέτικο, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πρόκειται. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα που βλέπουμε τώρα με τα τραγούδια και όλα αυτά, θα πέσουν αργά ή γρήγορα ως προς το ρεμπέτικο. Γιατί το ρεμπέτικο δεν είναι για πολλούς, είναι για λίγους. Οπότε, δηλαδή, χάρε Ματζόρε, όλα καλά. Το θέμα είναι να αξιοποιήσω αυτόν τον κόσμο για άλλα πράγματα, θέλω, ας πούμε. Δηλαδή... Τώρα, ας πούμε, τώρα ετοιμάζω να κάνω, έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, να κάνουμε, ας πούμε, παραστάσεις για όλο τον κόσμο και να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα, δηλαδή με τη δύναμη που έχω εγώ τώρα. Άρα που, σου ανοίχτηκε ένας δρόμος να κάνεις καινούργια πράγματα και διαφορετικά από αυτά με τα οποία ήδη ασχολιώσουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήδη, με αυτά που θέλω να αξιοποιήσω τώρα, ασχολούμουν λίγο και πιο πριν. Ναι. Απλά τώρα θα κοιτάξω να το δοκιμάσω λίγο καλύτερα. Δηλαδή, γιατί δίπλα στο Λάκη Λαζόπουλο, θεωρώ ότι θα μάθω κι εγώ περισσότερα πράγματα, θα μου δώσει κι αυτός καινούργια κίνητρα, όπως με είχε δώσει και ο Αγάθωνας, έτσι το βλέπω κι αυτό. Σαν συνέχεια δηλαδή για σένα. Ναι, και εξέλιξη. Ναι, σαν εξέλιξη. Ναι, γιατί και αυτές οι παραστάσεις που σκεφτόμαστε να κάνουμε θα αφορούν, ας πούμε, το θέατρο, τη μουσική, τη φιλοσοφία, την άμεση επαφή με τον κόσμο. Και να κάνουμε, ας πούμε, πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ό, ό,τι έχει χαθεί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή, έτσι, Κωνσταντίνε. Ένας χρόνος δύσκολος, πιεστικός, άσχημος και για εσάς τους καλλιτέχνες. Εσύ τραγουδούσες πριν από την καραντίνα, πριν από την πανδημία, σε κάποιο μαγαζί. Ήταν η δουλειά σου, δηλαδή, επίσημα από αυτό ζεις? Ναι. Εγώ πάντα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, πήγαινα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Γνώριζα όμορφα τοπία. Αυτό μου στερήσαν, αλλά και πάλι και μέσα της καραντίνας εγώ τα έκανα, να σας πω την αλήθεια. Πήγα και σ' άλλα. Μήνα τώρα, όπως βλέπετε τώρα, έχετε. Εδώ που είστε σε αυτά τα βράχια? Εδώ είμαι στην Πειραϊκή, πριν κάνα μια εβδομάδα. Πήγα εκεί πέρα, έκανα ένα story, έτσι τα είχαμε ότι είμαι εκεί. Μαζεύτηκαν 5-6 φίλοι, 7 αυτό όπως βλέπετε. Ήταν 3 ώρα το βράδυ, φανταστείτε. Βράχο τον καημό μου που λέει και ο Κωσής. Για σας ακούσουμε λίγο. Και ένα. Μ' ακούτε? Ακούμε λίγο από τα βράχια. Στου Περαιά το λιμάνι, ώσπου ξανά ήρθα πάλι. Ελαφρό ήτανε το κύμα και ο καιρός φυσούσε πρίμα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Κωνσταντίνε, μου θυμίζεις παλιά ελληνική ταινία, παλιά εποχή, εικόνες δηλαδή άλλης Ελλάδας. Εσύ αυτά πώς τα έχεις μέσα σου τώρα, ένα νέο παλικάρι, ένα νέο παιδί? Αυτό, εγώ προσπαθώ απλά να ζω ελεύθερα, με τον τρόπο που αγαπάω και μου αρέσει, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί να μου κόψουν εμένα αυτό το πράγμα? Τι έκανα τώρα, δηλαδή κάθομαι, παίζω με δύο φίλους, ήταν και 6-7, μετά ναι. Πήραμε και ψαρέψαμε κιόλας, ας πούμε, κάτσαμε μέχρι το πρωί. Εκεί πέρα ψαρέψαμε, δεν βγάλαμε τίποτα, όχι δεν βγάλαμε. Ψαρέψαμε και σαλαμίνα, εκεί βγάλαμε δύο ψαράκια, τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Γιατί να μου το κόψουν εμένα αυτό το πράγμα, ας πούμε, για πείτε μου ένα λόγο. Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή δεν θα σου κάνω εγώ τώρα ούτε τη δασκάλα, ούτε θα σου κουνήσω το δάχτυλο. Φαντάζομαι, βλέπεις γύρω-γύρω τι γίνεται. Ναι, θέλω να το συζητήσουμε όμορφα και ωραία αυτό. Όμορφα και ωραία να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι όλοι μας που δεν είμαστε γιατρικοί ειδικοί, βλέπουμε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία, βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι δεν μας αρέσουν και δεν μας. Πώς να το πω. Δεν μας είναι άνετοι για κανέναν από εμάς. Ένα χρόνο μετά. Μπορώ να διακόψω. Ό,τι θέλεις, εννοείται. Το βλέπετε εσείς δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή που γίνεται πανδημία και όλα αυτά, έτσι? Mm-hmm. Και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Mm-hmm. Εσείς σαν δημοσιογράφοι. Εσύ δεν το βλέπεις. Γιατί δεν κάθεστε σπίτι σας και να μην δουλέψετε? Πρόσεξε να δεις, Κωνσταντίνε. Έρχομαι με συγκεκριμένη άδεια από το σπίτι μου και με συγκεκριμένη άδεια γυρίζω στο σπίτι μου. Δεν γυρίζω ούτε σε όλη την Ελλάδα, ούτε πάω σε άλλα σπίτια, ούτε πάω πουθενά αλλού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαι εντός των περιορισμών. Βγάλτε μου και εμένα μια άδεια. Να πας για ψάρεμα. Ναι, να πάω για ψάρεμα. Για να παίξω μουσική, άσχετο το ψάρεμα. Να Κωνσταντίνε παίξω μουσική. Κωνσταντίνε μου, καλέ, να παίξεις μουσική πολύ ευχαρίστως και να φτιάξεις και το κέφι των ανθρώπων και τη διάθεση και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Απλώς να εγώ εδώ πω, πέρα είμαι μόνη μου. Γίνεται. Εσύ με τη μουσική θα είσαι με άλλα 10, 20, 30, 40, 50 άτομα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Εγώ μια λύση που έχω στο μυαλό μου, έτσι συμβιβαστική. Διαδικτυακά μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς? Ωραία. Ωραία. Να μπείτε όλοι σπίτι, mm-hmm. και εσείς και εμείς, να κάτσουμε όσο διάστημα χρειαζόταν που δεν πήραμε αυτά τα μέτρα, έτσι. Mm-hmm. Και να μην υπάρχει ούτε δημοσιογραφία. Άρα δημοσιογραφία γιατί να πρέπει να υπάρχει, είναι τόσο απαραίτητη. Τίποτα λες, να μην ακούμε. Θα το εισηγηθώ, Κωνσταντίνε. Να ρίξουμε μαύρο. Να κατεβάσουμε ρολά και να μην ακούγεται τίποτα. Μαζί σου. Δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, θεωρείτε πως ήμουν ανεύθυνος εγώ, ας πούμε, που έκανα εγώ αυτό το πράγμα? Εγώ δεν σε χαρακτήρισα ούτε θεωρώ τίποτα. Κρατώ την εισήγησή ναι, σου ναι. Και θα την πάω παραπέρα. Να μην ακούμε τίποτα. Εντάξει. Ναι, γιατί μετά κάποιοι με χαρακτηρίζουν, ας πούμε, σαν ανεύθυνο που έκανα αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάποιοι
το γουστάρανε κιόλας και έτσι. Αλλά γιατί να είμαι εγώ ανεύθυνος. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, όχι τόσο νέος όμως ανήλικος, για να μην καταλαβαίνεις τι λέμε. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των πράξεών του και βάσει αυτών κρίνεται. Πάμε να κλείσουμε μουσικά τώρα, δεν τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα εδώ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά και κακό. Άρα δεν πήραν το χρόνο που μου αναλογεί. Ήταν αυτό το αναμενόμενο. Πόσο χρόνο θες, Κωνσταντίνε, γιατί μιλάμε 7 λεπτά, μα θες κανένα μισάωρο να πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Για να κάθομαι 6 ώρα, τέτοια ώρα να κάτσω να βγω ζωντανά, ίσως νομίζω μου αξίζει λίγο χρόνο παραπάνω. Ωραία. Πόσο χρόνο θες, Κωνσταντίνε, έλα να το διαπραγματευτούμε δημόσια. Ωραία. Τίποτα. Θα σας πω απλά ποια είναι η ανευθυνότητα στην όλη κατάσταση. Η ανευθυνότητα είναι της κυβέρνησης και όλης της κατάστασης αυτή που δεν έχουν προνοήσει για το τι πρέπει να κάνουν για να μην είμαστε εμείς εδώ. Γιατί εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να βγάζω νόμους και να κουνάω χέρι και να είμαι υπεύθυνος σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι άλλον ο νόμος. Σωστά τα λες. Εμάς ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε. Εσάς είναι να τραγουδάτε. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τον καθένα να κάνει τη δουλειά του, Κωνσταντίνε μου. Θες να τραγουδήσουμε κάτι παρέα να κλείσουμε έτσι ή δεν θες? Ωραία, θα σας πω. Πάμε λοιπόν. Τι έχεις σκέφη να μας αφιερώσεις? Πάμε. Θα σας πω ένα τσοκαδοράδικο. Έλα. Τι ένα? Μισό, έχω και τον μπουζούκι εδώ να το πάρω. Με τον μπουζούκι, τι, χωρίς μπουζούκι. Πάμε. Δίπλα είναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, πάμε να πάνε έξω οι καημοί. Έλα λοιπόν. Στο παπατακό νομούσα και σε σένα τα κουμπούσα. Στο παπά τα κολομούσα και σε σένα τα κουμπούσα. Γιατί είχα στην καρδιά μου τέλεια νοικοκυρά μου. Γιατί είχα στην καρδιά μου τέλεια νοικοκυρά μου. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο. Άντε, καλή λευτεριά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλό Πάσχα και καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, για χαρά. Άντε, για χαρά. Καλό ύπνο.